Ένα σερί 26 αγώνων χωρίς ήττα έλαβε τέλος χθες το βράδυ για την ΑΕΚ, η οποία λήγησε με 2-1 στη Λάρισα σε έναν αγώνα με σοβαρά διαιτητικά λάθη, για τα οποία αναμένεται να τεθούν σε διαθεσιμότητα ο διαιτητής Ζαχαριάδης και ο βοηθός Μερκενίδης. Η ΑΕΛ ελπίζει σε πρόκριση σε τελικό κυπέλλου Ελλάδας για πρώτη φορά από το 2007, όταν και κατέκτησε το τρόπαιο για δεύτερη φορά. Η εκπληκτική παλιά του Λεωζίνιου και το εντυπωσιακό τελείωμα του Κρίσμαν στις καθυστερήσεις του αγώνα της Λάρισας με την ΑΕΚ έδωσαν σπουδαία νίκη στην ΑΕΛ και ταυτόχρονα έσπασαν το αίτητο της ΑΕΚ μετά από 4 μήνες. Σε έναν επεισοδιακό ημιτελικό κυπέλλου Ελλάδας γεμάτο νεύρα, ένταση και κακές διαιτητικές αποφάσεις, η Λάρισα ανέτρεψε το εις βάρος της 0-1 και πήρε την νίκη. Η στιγμή που ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών ήρθε στο 51. Ο Μασούντα άνοιξε το σκορ με κοντινό πλασέ σε μια φάση που ξεκίνησε από ξεκάθαρη γροθιά του Μωράν, αλλά και οριακό offside του σκόρερ. Ο Ζαχαριάδης είδε πέναλτι στο μαρκάρισμα του Λαυρόπουλου πάνω στον Ασλίδη 5 λεπτά αργότερα. Ο επιθετικός της ΑΕΛ ισοφάρισε με ψύχρεμο πλασέ, νικώντας τον Μπάρκα. Ο Ασλίδης βρέθηκε μια ανάσα από το 2-1 στο 62, όμως η μπάλα κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι. Η απάντηση από πλευρά ΑΕΚ ήρθε στο 75 με τον Χρυστοδουλόπουλο να σημαδεύει και αυτό στο δοκάρι και το Μασούντα αποτυγχάνει να σκοράρει για δεύτερη φορά στο παιχνίδι. Ο Ιρανός ήταν ο πρωταγωνιστής και στο 85, όμως ο Μπόζοβιτς ήταν και πάλι εκεί. Το γκολ του Γκρίσμαν ανάγκασε την ΑΕΚ στην πρώτη της ήττα μετά από 27 παιχνίδια.